και να πούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε όσον αφορά τα δικά μας τα Πανιόνια. Όπως όλοι γνωρίζετε, το επιθυμητό διπλό εδώ και πολλές εβδομάδες από την αρχή της σεζόν ήρθε εκεί που με μια παράδοση πολλών ετών συνήθως κερδίζουμε. Και ενώ βέβαια το παιχνίδι στα Γιάννενα στους φίλους μας τους Παγουράδες, όπου σε έναν αγωνιστικό χώρο η αλήθεια είναι βοσκότοπο, η ομάδα μας κατάφερε να περιορίσει τα λάθη της στην αμυντική λειτουργία τουλάχιστον και πήρε μια δίκαιη νίκη. Όπως τα είδατε, δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο αξιώσεων σε ένα αγωνιστικό χώρο που σίγουρα δεν είναι για ποδόσφαιρο, αλλά με πάθος και δύναμη οι ποδοσφαιριστές μας καταφέρανε να προηγηθούν και παρά το γεγονότος ότι δεχτήκαμε σύντομα την ισοφάριση, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο ψύχρεμοι και καταφέραμε με δύο ακόμα τρέματα να πάρουμε μία νίκη ανάσα, μία νίκη οξυγόνο, μία νίκη που μας βγάζει πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εκεί έχουν καταντήσει κάποιοι το Πανιόνιο και αναφέρομαι στις διοικήσεις των προηγούμενων τριών ετών. Τέλος πάντων, βγήκαμε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά την ήττα και του Λεβαδιακού εντός έδρας, μια ακόμα εντός έδρας ήττα από την ομάδα της Λιβαδιάς. Φτάσαμε τους 24 πόντους και τώρα βέβαια μπορούμε να λέμε ότι σίγουρα το μέλλον της ομάδος και η τύχη της για την επίτευξη του στόχου για την παραμονή στην κατηγορία βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της και μπορεί να επιτευχθεί πολύ νωρίτερα από τις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές. Αυτό βέβαια θα είναι, όπως έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά, η συνέχεια ύπαρξης για το ποδόσφαιρο του Πανιόνιου, διότι με την οικονομική κατάσταση και ό,τι άλλο επικρατεί, σίγουρα τα έσοδα από την Super League είναι στην ουσία το μοναδικό σοβαρό πράγμα που μπορεί να μας κρατήσει ζωντανούς για τα επόμενα 1-2 χρόνια, μέχρι να γίνει κάποια ρύθμιση και να αρχίσουμε να βλέπουμε φως. Πόσο μακριά δεν ξέρουμε ακόμα, στο βάθος το τούνελ της οικονομικής δυσμένειας που έχουμε πέσει. Η ομάδα όντως δεν δέχτηκε πίεση, δεν δέχτηκε απειλή από τον Μπας Γιάννενα, δίκαια κέρδισε. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε με δύο στημένα να πετύχει δύο τέρματα και πια με άλλη ψυχολογία παίζουμε δυστυχώς πάλι μέσα σε 3 μέρες, την μεθαύριο την Τετάρτη, τον εξαναβολής αγώνα στην Κρήτη κοντά στον Εργοτέλη. Εκεί όπου η χθεσινή νίκη μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι κατεβαίνουμε για 2 αποτελέσματα. Σίγουρα με τον Εργοτέλη να βρίσκεται στους 21. Μια ακόμα εκτός έδρας νίκη καπάκι θα ήταν για όλους και όχι μόνο για τους Πανιόνιους κατ' ουσίαν η σφραγίδα για τις ομάδες μας, καθότι να μην ξεχνάμε ότι
Μια νίκη Τετάρτη θα μας οδηγήσει στους 27 βαθμούς, έχοντας να παίξουμε και το παιχνίδι με την νίκη Βόλου, που σημαίνει 30, και έχοντας να αντιμετωπίσουμε έναν Όφη στο τέλος του πρωταθλήματος, που αυτή τη στιγμή έχει 14 ποδοσφαιριστές και κανείς δεν ξέρει σε 2-3 μήνες αν θα έχει 15, 16, 11, 12 κτλ. Απ' την άλλη, ο Πανιώνιος δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο Πανιώνιος για δεκαετίες ολόκληρες ήταν και πολύ μάλιστα και μπάσκετ. Εκεί όπου η καθυστέρηση για την επάνωδο του Αμερικάνου και καλύτερο σκόρερ της ομάδας μας του Χάκοκ έχει οδηγήσει τα πράγματα σε πολύ ωριακές καταστάσεις. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι στους επόμενους 9 αγώνες για να τελειώσει η κανονική περίοδος, το regular season που λέμε του πρωταθλήματος, η ομάδα του Πανιωνίου για να έχει ελπίδες παραμονής χρειάζεται να πετύχει 6 νίκες. Σίγουρα κάτι πολύ δύσκολο, όχι ανέφικτο. Μετά την προσθήκη 2 παικτών που ήδη προπονούνται με την ομάδα μας, ενός Αμερικάνου center και ενός guard, 2 Αμερικάνων, που βεβαίως σίγουρα θα προσφέρουν λύσεις στον Κρίστο Χουγκάζ, αλλά αυτή η ενίσχυση ήρθε πολύ αργά. Ευχόμαστε όλοι να μην είναι too late, απλώς να μας κρατήσει σε δεδομένο σκηνή μέχρι το τέλος και τελικά να επιτύχουμε την πολυπόθητη παραμονή. Το μπάσκετ του Πανιωνίου, όπως όλοι γνωρίζετε, από το 1980 βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και μετράμε 34-35 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια δεν εγνώρισε ποτέ κινδύνους παραμονής. Ήτανε για πολλά χρόνια σίγουρα η πρώτη δύναμη στην Αθήνα, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να κυριαρχούν στο πρωτάθλημα, τον Άρη κυρίως, και τον ΠΑΟΚ να είναι ο μόνος αντίπαλος που σε κάποιο κύπελο τον είχε κερδίσει και δημιουργούσε συνθήκες ντέρμπι. Αυτή η ομάδα λοιπόν που ήταν η πρώτη στην Αθήνα, αυτή η ομάδα που έχει δώσει στην Εθνική Ελλάδος τον πιο ολοκληρωμένο παίχτη που έπαιξε στα ελληνικά παρκέ και είναι προϊόν της χώρας μας, γιατί να θυμηθούμε ότι ο Νίκος Ζογκάλης δεν είναι προϊόν ελληνικό, ήρθε από την Αμερική. Αυτή η ομάδα που έβγαινε για 4 συνεχόμενες χρονιές τρίτη στη regular season και 3 φορές τρίτη στο τέλος του πρωταθλήματος. Αυτή η ομάδα που έπαιζε Ευρωλίγκα και κέρδιζε Real Madrid με δεκαπλάσιο budget και Efes Pilsen με δεκαπενταπλάσιο μέσα στην Τουρκία, έφτασε φέτος μετά από τα 35 συνεχή έτη επάξιας αντιπροσώπησης όλης της Νέας Μήνης και όλων των Πανιωνίων στην πρώτη εθνική κατηγορία Α1 τώρα, με πολλές θέσεις, τέταρτες, πέμπτες, τρίτες, όπως είπαμε, έφτασε να διεκδικήσει και κάποια στιγμή την είσοδο στο τελικό του πρωταθλήματος. Έφτασε να παίζει κάθε χρονιά στα ευρωπαϊκά κύπελα
τα παλιά κόλατσα, αν θυμάστε, στο μπάσκετ. Αυτή η ομάδα φέτος πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 6 ακόμα νίκες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και μία από αυτές βέβαια να είναι σε 2-3 εβδομάδες κοντά στον Κόρυβο Αμαλιάδος εκτός έδρας. Για να μπορέσουμε σε κάποια πιθανή ισοβαθμία να αφήσουμε πίσω μας τη βαθμολογία τις δύο ομάδες που στο τέλος της σεζόν θα οδηγηθούν στην Α2. Και αυτές πολύ πιθανότητα θα είναι η Λευσίνα, όπως δείχνουν τα πράγματα, που είναι μόνο μία ήττα μπροστά μας και, και την έχουμε εντός έδρας φυσικά. Και μία από τις παραπάνω ομάδες που είναι ο Κόρυβος, είναι η Δράμα, αλλά επικεντρώνουμε στον Κόρυβο διότι έχουμε και το μεταξύ μας παιχνίδι εκτός έδρας και στην ισοβαθμία, αν καταφέρουμε και άλλη νίκη στο γήπεδό του, θα είμαστε από πάνω. Ενώ με τη Δράμα υπάρχει μια ήττα στον πρώτο γύρο με 13 πόντους διαφορά, οπότε πρέπει να καλύψουμε και τη διαφορά των πόντων όταν παίξουμε με τη Δράμα εντός έδρας. Στον μπάσκετ ακόμα μια φορά κυνηγάγαμε σκορ, είχαμε φτάσει κοντά, είχαμε σοφαρίσει, αλλά η άρνηση ή η μη κάλυψη των κενών που είχαμε και στη θέση 3 και στη θέση 1 εγκαίρως μετά τον τραυματισμό του Αμερικάνου οδήγησαν στην ουσία να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Οποιοδήποτε λάθος από εδώ και στο εξής, ξεκινώντας από το παιχνίδι το ερχόμενο τη Τετάρτη μεθαύριο στις 5 στο γήπεδο στην Αρτάκης, οποιοδήποτε λάθος σημαίνει αυτομάτως και υποβιβασμός της ομάδας στην Α2. Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια εντός έδρας, εξαιρουμένως των δύο μεγάλων, και να πετύχουμε φυσικά 4 νίκες εντός έδρας, όπως είπα, και 2 νίκες εκτός έδρας. Με την προϋπόθεση μία βέβαια να είναι με την ομάδα του Κόρυβου. Αλλιώς δεν μας φτάνουν ούτε οι 6 νίκες στους 9 αγώνες. Θα χρειαστούμε 7. Με λίγα λόγια, μόνο μαθηματικές ελπίδες σωτηρίας. Εάν χρειαστούν 10 νίκες για την παραμονή στην κατηγορία. Πολλά μπορεί να επιβληθούν για την κατάσταση του μπάσκετ του Πανιωνίου και για την ολιγορία της διοίκησης θα μπορεί να μιλήσει κάποιος, γιατί μην έγινε ενίσχυση σε θέσεις κλειδιά, σε θέσεις που πόναγε η ομάδα εδώ και 2-3 μήνες, και καθώς είχαν βρεθεί και κάποια και κάποιοι παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν άμεσα με μηδαμινό κόστος, θα έλεγε κάποιος. Αυτή η καθυστέρηση 1,5-2 μηνών τώρα μας έχει αναγκάσει να βγάλουμε τα κομπιουτεράκια και αφού δεν κερδίσαμε στα τρίκαλα να κοιτάμε αγώνα με τον αγώνα και να προσπαθούμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Αλήθεια είναι ότι ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ που τους έχουμε εκτός έχουν τεράστιες ή πολύ μεγάλες διαφορές στη δυναμικότητά μας. Όταν ο Πανιώνιος ενσωματώσει και τους δύο καινούριους παίκτες μαζί βέβαια με τον Ταπούτο που θα εγκληματιστεί ακόμα περισσότερο στην ομάδα και τον Χάνκοκ που πιστεύουμε στο επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να βοηθήσει. Εκτός έδρας, όχι την ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο. Μιας και δεν έχει αγωνιστική περίοδο το Σαββατοκύριακο λόγω ενός αγώνα κυπέλλου. Αυτά για το μπασκετάκι μας. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Ο κόσμος πράγματι έχει ανταποκριθεί και στον αγώνα με την ΑΕΚ.
που γίνανε τα διάφορα παρατράγωτα που ανέφερα και την προηγούμενη Δευτέρα, δυστυχώς με ολιγορία και από την αστυνομική δύναμη της περιοχής, την πληρώσανε κάποια αυτοκίνητα και με τραυματισμούς ανθρώπων. Αυτά τα καυτηριάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κόσμος θα τα αποκρίνεται, γεμίζει το Κουστοτσατάκι, θα μου πείτε χίλιοι άνθρωποι χωράνε όλοι και όλοι. Τόσοι πάνε και στο ποδόσφαιρο, 1000 με 1500. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο το κοινό. Τη δυναμική που έχει το κοινό στο ποδόσφαιρο του Πανιωνίου με αυτό που έχει στο μπάσκετ. Σε κουβέντες που έχουμε κάνει με φίλους Πανιωνίου είναι τουλάχιστον 4-1, για να μην πω 5-1. Όταν το κλειστό της Αρτάκης έχει χίλιους, κάτω το γήπεδο στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει 4.000 για να είναι η αντιστοιχία σωστή. Δυστυχώς κάτω στο ποδόσφαιρο το γήπεδο όχι μόνο δεν γεμίζει, αλλά παραμένει στην ουσία άδειο. Τέλος πάντων, κάναμε το μεγάλο διπλό στην μπάλα. Βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και το πρόγραμμα μαρτυρά ότι σίγουρα είναι στο χέρι μας με τόσους αγώνες εντός έδρας. Να θυμίσω Λεβαδιακό την Κυριακή, Πλατανιά, Βέρεια, Παλαιτωλικό και έχουμε ήδη 27 βαθμούς με το τρίποντο της Νίκη Βόλου και πιθανόν τα 30 με το τρίποντο όταν θα παίξουμε στο Ηράκλειο. Αυτά είναι από τα δύο βασικά αθλήματα μπάσκετ και ποδόσφαιρο του ιστορικού. Μία χαρά και μία όχι απλά λύπη, αλλά μία έτσι πολύ πικρή ήττα στο μπάσκετ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο μήνας ο Φεβρουάριος είναι ίσως ο πιο κρίσιμος στην ιστορία του συλλόγου και για τα δύο αθλήματα. Το επόμενο 20ήμερο είναι τα τελευταία 30 χρόνια σίγουρα το πιο σημαντικό στην ιστορία και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, λόγω της οικονομικής δυσμένειας και της κατάστασης που επικρατεί στα τμήματα τον τελευταίο καιρό. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να πιω και λίγο νερό, να πάρω μια ανάσα και θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα. We'll be right back.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε μείνει. Χαρά για το ποδόσφαιρο, που μεγάλη πίκρα για το μπάσκετ. Υπάρχει όμως και άλλη μια ομάδα, η ομάδα του Αντρικού Πόλο. Αυτή έμεινε από τον Αριστεχνή Πανιώνιο στην πρώτη την τάξη κατηγορία, η οποία γνώρισε ακόμα μια ήττα στοιχείο και τα πράγματα έχουν γίνει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολα. Βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση. Βέβαια υπάρχουν play out για τον υποβιβασμό των ομάδων, αλλά και εκεί χρειάζεται μια μεγάλη υπέρβαση για να μπορέσουμε και του χρόνου να έχουμε έστω ένα τμήμα από το Εραστέχνη Πανιώνιο στην πρώτη κατηγορία. Μιας και όλα τα άλλα, την προηγούμενη τριετία η προηγούμενη διοίκηση φρόντισε να τα ρίξει όσο μπορούσε χαμηλότερα. Πριν λίγο θυμήθηκα τις δηλώσεις που έκανε ο Κρις Χουγκάζ μετά την ήττα, ο προπονητής μας στο μπάσκετ μετά την ήττα στα Τρίκαλα, και βεβαίως και ο Κρις τόνισε την κρισιμότητα όλων των αγώνων από εδώ και στο εξής, ξεκινώντας από τον αγώνα της Τετάρτης κοντά στο Ερέθυμνο, και είπε ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν, κάποια πράγματα πρέπει να βελτιωθούν, και περιμένει και αυτός με την ενίσχυση που θα έρθει των δύο παικτών και την επάνωδο του Χάνκοκ η ομάδα να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές της, και γιατί όχι να κάνει τις νίκες που χρειάζεται για να παραμείνει η κατηγορία. Ο κόσμος της Τετάρτης σίγουρα θα γεμίσει το Αρτάκης, και παρόλο που κάποιοι λέγανε ότι μετά την ήττα στα Τρίκαλα δεν φαίνεται να υπάρχει μέλλον, η φετινή αγωνιστική περίοδος στην Α1 του μπάσκετ έχει δείξει ότι όλες οι ομάδες, με εξαίρεση ίσως την Ελευσίνα, που και αυτή έχασε πολλούς αγώνες στο καλάθι πολύ κοντά, και το κακό ξεκίνημα το δικό μας, έτσι, που για 4-5 αγωνιστικές δεν είχαμε καν ομάδα, αλλά τώρα βελτιωθήκαμε και δεν είχε καμία σχέση το τωρινό ρόστερ με το ρόστερ του Σεπτεμβρίου. Όλες οι ομάδες μπορούν να πετύχουν νίκες, είτε παίζοντας εκτός είτε εντός έδρας. Έχουμε δει τον κολοσσό Ρόδο π.χ. να κερδίζει εκτός και να χάνει εντός, πολλές ομάδες να κερδίσουν εκτός και να χάνουν εντός. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές, και με τις ενισχύσεις παιχτών ή με τις εκδιώξεις άλλων παιχτών οι οποίοι φεύγουν από το ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν έχει κανένα οικονομικό εχέγγυο, αν εξαιρέσουμε βέβαια τους δύο πρώτους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, σίγουρα η ομάδα μπορεί να πετύχει τις 6 νίκες που θα την κρατήσω στην κατηγορία. Υπό προϋποθέσεις βέβαια, γιατί χρειάζονται 7 για το βέβαιο. Αλλά δεν μπορούμε να κοιτάμε μακριά. Πρέπει να κοιτάμε τον αγώνα με το Ρέθυμνο, και μετά σε 10 μέρες πολλή δουλειά, το κεφάλι κάτω, και να παίξουμε και στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ για την νίκη. Γιατί όπως έχει δείξει και ο ΠΑΟΚ τελευταία, δεν έχει καθόλου καλή απόδοση. Έχασε πολύ εύκολα στο γήπεδο του από τον Άρη, και γενικώς έχει δείξει ότι και αυτός μαστίζεται από οικονομικά προβλήματα,
και αγωνιστικά ταυτόχρονα. Για την ομάδα Πόλο τα είπαμε, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε παραπάνω. Τα παιδιά ξεκινήσανε πολύ δυνατά φέτος, αλλά όπως φάνηκε η έλλειψη εμπειρίας και η όλη κατάσταση που επικρατεί γενικώς στον ερασιτέχνη δεν έδωσε καμία δυνατότητα για να μπορέσει να κρατηθεί αυτό το καλό ξεκίνημα και στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, εγώ τουλάχιστον, και είχα μιλήσει με τον Βάσο αρχές του έτους και πιστεύω ότι αυτή η εικόνα θα έχει και μια συνέχεια, αλλά από ό,τι φαίνεται ίσως να έχει έρθει και η απογοήτευση σε κάποιους από την ομάδα. Επίσης, το γυναικείο μπάσκετ κέρδισε χωρίς αγώνα, παίζοντας με τη Φέα, η οποία είχε εγκαταλείψει το πρωτάθλημα της Α2 και έτσι βρίσκεται εκεί κοντά στις πρώτες τρεις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, με ελπίδες ακόμα να διεκδικήσει θέση στη Διάδα και την ανοδό της μετά, παίζοντας τα play-out, στα play-off με τον Βόρειο Όμιλο της κατηγορίας. Στο γυναικείο βόλι είχαμε μία ήττα, θα έλεγα φυσιολογική, παίζοντας εκτός έδρας τα κορίτσια μας στο γυναικείο βόλι χάσανε 3-1 από τον Ιωνικό Νικαίας, αλλά και η μία ομάδα και η άλλη έχουν ψυχή, έχουν πάθος αγωνιστικό, παλεύουν τα παιχνίδια και με πολύ λίγα μέσα και πενιχρά οικονομικά. Βλέπουμε όσου πάμε και όποτε μπορέσουν και όποτε μπορώ, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω, ότι γίνεται δουλειά, υπάρχει βελτίωση, δεν έχουν παρατήσει τίποτα και όσο αγωνίζονται προσπαθούν να βελτιώνονται και να διεκδικούν από αγώνα σε αγώνα κάτι καλύτερο. Επιστρέφοντας λίγο πάλι στην μπάλα, θέλω να τονίσω ξανά πόσο σημαντικό είναι το ερχόμενο δεκαπερθήμερο για την ποδοσφαιρική ομάδα του Πανιωνίου. Καταφέρνοντας να πάρουμε από κάποιους βαθμούς και στην Κρήτη και φυσικά με μια ενδεχόμενη νίκη την Κυριακή κοντά στο Λεβαδιακό, όπως καταλαβαίνετε κλειδώνουμε στην ουσία, βγαίνουμε από το κάδρο, βγαίνουμε από το κάδρο γενικώς του κινδύνου παραμονής ημί, έχοντας φτάσει πλέον στους 28 και 30 βαθμούς και παίζοντας εκτός θέας με την Νίκη Βόλου, έχοντας το παιχνίδι στα χαρτιά κερδισμένο, πια η ομάδα θα έχει άλλη ψυχολογία και αυτό το αναφέρω γιατί σε 10 μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν θυμάμαι τον ορισμό της ημέρας, έρχεται ο επαναληπτικός αγώνας κυπέλλου με τον Ηράκλη. Εδώ οφείλω να ομολογήσω και οφείλουμε όλοι να θυμηθούμε πάρα πολύ καλά ότι η ομάδα δεν στάθηκε στο ύψος της, δεν στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει και που βελτιωνότανε παιχνίδι με το παιχνίδι από την αρχή της σεζόν, παρόλο τα αμυντικά κενά, στη δημιουργία δηλαδή επιθετικού ποδοσφαίρου και φάσεων. Δυστυχώς το παιχνίδι στο Καζατζόγλιο, η εικόνα της ομάδας μας ήταν, από όσους έχω συνομιλήσει, καθαρά ότι πήγαμε και παίξαμε σαν υποχρέωση. Παίξαμε τον πρώτο αγώνα για την είσοδό μας στα ημιτελικά του κυπέλου, επειδή απλά έπρεπε να τον παίξουμε. Καμία πυγμή, καμία μαχητικότητα, κανένα πάθος. Σταθήκαμε αμυντικά, όντως, γιατί έπρεπε κάποιοι παίχτες να ξεκουραστούν, αλλά
Με ένα αυτογκόλ βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, από το 15ο λεπτό. Και όλο το δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήσαμε σχεδόν καθόλου. Και όταν δεν απειλείς και όταν αγωνιστικά είσαι συνεχώς σε παθητική μοίρα, κάποια στιγμή μπορεί να το πληρώσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το 1-0 ήταν ένα αποτέλεσμα άκρο διαχειρίσιμο. Το 2 όμως, γιατί γνωρίσαμε την ήττα από τον Ηρακλή πριν λίγες μέρες με 2-0, κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ο Πανέρος μπορεί να προκριθεί σε 10 μέρες στα ημιτελικά του κυπέλου, αλλά προέχουν τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Αν όλα πάνε καλά και η ψυχολογία είναι ανεβασμένη, σίγουρα τα παιδιά θα το παλέψουν και για την είσοδο στα ημιτελικά. Και εδώ θέλω να θυμηθώ και να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι και στα δύο τρόπαια που έχουμε στο ποδόσφαιρο, το 79 και το 98, η ομάδα μας όταν είχε φτάσει τελικό σε καμία από τις δύο σεζόν δεν είχε σώσει την κατηγορία. Έπαιζε και διεκδικούσε θέσεις στα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό, έχοντας πολύ χαμηλή βαθμολογική θέση και τον κίνδυνο της παραμονής στην κατηγορία ή της μη παραμονής, του υποβιβασμού δηλαδή. Αυτό όμως, παίζοντας ίσως όχι Τετάρτη ανά Τετάρτη, αλλά σίγουρα παίζοντας μέσω εβδόμαδα παιχνίδια, οι τότε ποδοσφαιριστές τα δίναν όλα, πιστεύανε στη βανέλα, δεν δεχόντουσαν να παραμερίσουν το κύπελο για το πρωτάθλημα. Και έτσι ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δύο κύπελα Ελλάδος. Μιλώντας με κάποιους βετεράνους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου σχετικώς, μου είπαν ότι δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι παίζουμε πρωτάθλημα και στο κύπελο το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό το αναφέρω γιατί υπόθηκε. Αλήθεια είναι ότι υπόθηκε και γράφτηκε σε πολλές εφημερίδες ότι από τη μεριά του Πανιωνίου, δεν ξέρω τι ρεπορτάζ είναι αυτό και από πού βγήκε μια τέτοια φήμη, αλλά γράφτηκε και το είδατε όλοι σας ότι ο Πανιώνιος τώρα είναι αναγκασμένος να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα και το κύπελο να προσπαθήσει και ό,τι γίνει. Οφείλω όμως να θυμίσω σε όλες και όλους ότι ο Πανιώνιος έχει να παίξει τελικό ενώ έπαιζε κάθε δεκαετία σχεδόν, 79, 88, 80, 79, 80, 8, 98, με τις δύο κούπες και τον χαμένο τελικό από τον Παναθηναϊκό. Από το 98 έχουν περάσει 16 χρόνια, 17, και δεν έχουμε παίξει ούτε καν στα ημιτελικά. Φέτος λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία κοντά στον Ηρακλή, ο οποίος είναι μια δυνατή ομάδα, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ομάδα β' εθνικής και δεν μπορεί να πει κανείς ότι όταν έγινε η κλήρωση φαβορή για την πρόκριση στους τέσσερις ήταν η ομάδα του Ηρακλέως. Όχι βέβαια. Τώρα όμως πολλοί θα πούνε ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η ομάδα του Ηρακλή. Αυτό θα φανεί στο χορτάρι σε 10 μέρες. Απλά να υπενθυμίσω και να τονίσω ότι η φανέλα του συλλόγου αυτού και οι δόξες του συλλόγου αυτού και τα τρόπια του συλλόγου αυτού είναι στο κύπελο Ελλάδος και δεν μπορεί κανείς να διαρρέει ή να γράφεται
ή να ακούγεται ή να συζητιέται ότι η ομάδα του Πανιωνίου πρέπει να σώσει την κατηγορία και ποιος κοιτάει τώρα το κύπελο. Όποιος τα λέει αυτά, μάλλον δεν έχει ιδέα από την ιστορία του Πανιωνίου, δεν έχει ακούσει, δεν έχει μάθει πώς και σε τι αγωνιστική κατάσταση βρισκόταν ο Πανιώνιος όταν κατέκτησε τα δύο κύπελα. Και μιλάω σε σχέση με, με τη βαθμολογική του θέση στο πρωτάθλημα τότε. Και αν ήταν ήδη ψηλά ή αν και τότε, όπως είπα και πριν, είχε πάλι δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Αυτό έχει αφήσει μια πίκρα σε εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, που ευχόμαστε την ερχόμενη σε 10 μέρες, Τετάρτη ή Πέμπτη, στο γήπεδο της Νέας Μήνης να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το σκορ και να περάσουμε στους 4 του κυπέλου, υπενθυμίζοντας ότι θα είναι η αναπομείνοντας στις ομάδες Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ, η Ξάνθη και τα Χανιά ή ο Απόλλωνας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι πολυτέλειες, αλλά και η συμμετοχή στο τελικό δεν είναι καθόλου απίθανη, καθόλου μάλλον μη εφικτή. Ας ελπίσουμε η μεγάλη μας νίκη στα Γιάννα να δώσει όθηση στα παιδιά, να τους βγάλει λίγο από τη συνεχιζόμενη πίεση της κατάκτησης των βαθμών και παίζοντας το ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν και εντός και εκτός έδρας, να καταφέρουν στην επόμενη εβδομάδα να πάρουν τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε, ώστε και η συμμετοχή μας στα ημιτελικά να γίνει γεγονός. Αυτά είναι με λίγες κουβέντες η πανιόνια επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είπαμε ότι οι ερχόμενες εβδομάδες είναι οι πλέον κρίσιμες και για τα δύο αθλήματα. Make or break δηλαδή, ή θα καταφέρουμε ή θα τελειώσουμε. Υπάρχει όμως το DNA, υπάρχει φανέλα και ο Πανιώνιος δεν είναι ούτε λεβαδιακός, ούτε Κέρκυρες, ούτε Καλονές, ούτε ομάδες που είτε μας αρέσει είτε όχι δεν έχουν το ίδιο βάρος, την ίδια ιστορία και το ίδιο DNA στη φανέλα τους. Να πάμε λίγο για ένα μικρό διάλειμμα και θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο αργότερα.
Λοιπόν, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ της πανιόνιας επικαιρότητας, μιας και κάποιοι πολύ καλοί μου φίλοι, χρόνια θα έλεγα φίλοι μου, καταφέρανε σήμερα και μας παρακολουθούν, μιας και η ώρα κίνησης της εκπομπής 8 το βραδάκι έχει πολλούς υποχρεώσεις ακόμα και δεν έχουν γυρίσει σπίτι. Να πω για άλλη μια φορά, και πιστεύω ότι χωρίς να είμαστε δημοσιογράφοι ή να το παίζουμε πονηροί και έξυπνοι, αυτά που αναφέρουμε από το βήμα του NSTV είναι απλά μια όσο αντικειμενική γίνεται, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, άρρωστο, ο καθένας την άποψή του εκφράζει, της πανιόνιας επικαιρότητας, που σίγουρα το πρώτο διπλό της χρονιάς ήρθε εκεί που η παράδοση ήταν και ευνοϊκή, αν και ο αγωνιστικός χώρος θύμιζε μάλλον βοσκοτόπι αντί για ποδοσφαιρικό γήπεδο. Εκεί η ομάδα μας κατέφερε να προηγηθεί και παρόλο που ισοφαρίστηκε γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν απειλήθηκε καθόλου και κρατώντας μια σοβαρότητα σίγουρα στην αμυντική της λειτουργία, με δύο στημένες φάσεις πέτυχε άλλα δύο τέρματα και έτσι ήρθε η πιο άνετη νίκη ως σήμερα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια άλλη στην αρχή της σεζόν ίσως στο πρωτάθλημα με δύο τέρματα διαφορά, και κερδίσαμε 3-1 τους παγουράδες, τους φίλους μας στα Γιάννενα, εκεί που στα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε 4 νίκες και 3 ισοπαλίες αν θυμάμαι, και έχουμε να χάσουμε ένα φιλαράκι μου θύμισε από το 81 έτσι η ομάδα μας βγήκε από την ζώνη του υποβιβασμού, μιας και οι 4 τελευταίες ομάδες είναι αυτές που θα οδηγηθούν τελικά στη Β' Εθνική. Και βλέπουμε το μέλλον πολύ αισιόδοξα και δεν κυνηγάμε πια μόνο νίκες. Κυνηγάμε και θετικά αποτελέσματα. Ένα τέτοιο θετικό αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα η νίκη μας στον εξαναβολής αγώνα της Τετάρτης στις 5:15 στο Γετή Κουλέ. Δεν θα γίνει στο γήπεδο του Εργοτέλη το παιχνίδι, στην Κρήτη κοντά στην ομάδα του Εργοτέλη, θα γίνει στο γήπεδο του Όφη λόγω κάποιων θεμάτων που έχει ακόμα το σε εισαγωγικά μοντέρνο γήπεδο του Ηρακλείου. Ήτανε την περίοδο που φτιαχνόταν, ήταν η περίοδος που μαζί τα τρώγαμε μάλλον, και έτσι ένα καινούριο γήπεδο παρουσιάζει θέματα στο στέγαστρο, στις κερκίδες κτλ. Αυτή είναι μια μικρή παρένθεση. Λοιπόν, Τετάρτη πρέπει τα παιδιά με την ψυχολογία που έχουν να κατεβούν, προσέχοντας πάλι την αμυντική τους λειτουργία και τη συγκέντρωση και στα 90 λεπτά του αγώνα, ώστε να καταφέρουν το θετικό αποτέλεσμα, και σίγουρα αν μπορέσουν, που έχουν δείξει ότι αγωνιστικά τουλάχιστον μπορούν, να πετύχουν μια νίκη που θα μας ανέβαζε πια στους 27 βαθμούς, και με τα παιχνίδια της νίκης Βόλου που είναι κερδισμένο ήδη στα χαρτιά στους 30 και σίγουρα σε μια πολύ άνετη βαθμολογική θέση, χωρίς πίεση να αντιμετωπίσουμε τη συνέχεια. Αλλά και με μια ισοπαλία στο Ηράκλειο, με τον Εργοτέλη να βρίσκεται στους 21, σίγουρα μας κρατάει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και μας δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση για το επόμενο τελικό. Βλέπετε, παίζουμε
κρίσιμους αγώνες, μιας και δεν έχουμε περιθώρια απώλειας βαθμών, με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή στις 5. Στις 5 και 4. Αυτό λοιπόν το επόμενο 15ήμερο με 20ήμερο είναι το πιο κρίσιμο στην ιστορία, όπως είπα και πριν, για να κλείνουμε σιγά σιγά. Τα τελευταία 25-30 χρόνια και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο, στο άθλημα που εδώ και μια δεκαετία παίζαμε συνεχώς στα ευρωπαϊκά κύπελλα, κατακτούσαμε πάντα θέσεις στην πρώτη τετράδα και στην τριάδα, βέβαια, τρεις συνεχόμενες χρονιές, με μεγάλες νίκες σκότωνα σε ομάδες με τεράστιο ευρωπαϊκό μέγεθος όπως η Real Madrid και η Efes Pilsen λίγα χρόνια πριν. Τώρα, μετά το 1980, αυτή η ομάδα του μπάσκετ που έχει κάνει περήφανος τους Πανιόνιους, γιατί είναι η ομάδα της περιοχής τους και γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν η πρώτη ομάδα στην Αθήνα, όλη τη δεκαετία του 80, μα θυμηθούμε. Αυτή λοιπόν η ομάδα θέλει γητρό για όλους που αγαπάνε το μπάσκετ. Αυτή η ομάδα που κατά κοινή ομολογία όλων των δημοσιογράφων άλλωστε έχει φέρει ίσως τους καλύτερους ξένους παίχτες ή από τους καλύτερους ξένους παίχτες στην ιστορία της Α1 και σίγουρα τους πιο εντυπωσιακούς. Τι να θυμηθούμε, Τέρνερ, Πιτζέι Μπράουν, Ντίκινς, Μακάλουπ, Γότσον, Τράβις Γότσον, Σέλερς, Τζον Χάτσον, Φράνκι Κίνγκ, και τόσους άλλους που τώρα δεν πάει το μυαλό μου. Γιούρι Στόφτς, ίσως σίγουρα πολύ μεγάλος παίκτης και playmaker. Όλοι οι αστέρες, πολύ μεγάλοι αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά και πολύ εντυπωσιακοί και πραγματικά καλοί αθλητές και μπασκετμπολίστες έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από αυτή την ομάδα που φέτος πρέπει να πετύχει μια μικρή υπέρβαση. Πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 6 νίκες στους 9 εναπομείνοντες αγώνες. Και λέμε 6 για να έχει τις 9 στο σύνολο νίκες και μέσα σε αυτή να είναι σε 2-3 εβδομάδες το παιχνίδι στον Κόρυβο Αμαλιάδος εκτός έδρας. Για να μπορεί σε ισοβαθμίες τελικά να σώσει τη χρονιά και το γόητρό της, το γόητρο της φανέλας της, το γόητρο της ιστορίας της. Το όνομά της ως μπάσκετ του Πανιωνίου και την πορεία της στη Λαμπρή να μην αμαυρωθεί, μια πορεία 35 χρόνων με επιτυχίες χωρίς κινδύνους για υποβιβασμό, ούτε καν δεν ξέρω αν τα 35 χρόνια αυτά, εάν μείναμε μία, δύο ή τρεις σεζόν εκτός οκτάδος, αυτό να σας πω την αλήθεια δεν το θυμάμαι. Αν στα 35 χρόνια από το 80, αν αυτή η ομάδα έμεινε πάνω από τρεις φορές εκτός της πρώτης οκτάδος του πρωταθλήματος, πιστεύω ότι δεν πρέπει να έμεινε πάνω από τρεις. Μπορεί, αλλά δεν νομίζω. Αυτή λοιπόν η ομάδα φέτος ξεκίνησε χωρίς διοίκηση, χωρίς ρόστερ και έχει φτάσει στο σημείο που βρίσκεται. Με την ενίσχυση όμως που είπα και νωρίτερα, δύο Αμερικάνων και την επιστροφή του πρώτου του σκόρερ και καλύτερου παίκτη κατά γενική ομονογία του Χάνκοκ,
οφείλουμε να ομολογήσουμε έγινε ένα μικρό προβληματάκι, ότι χρειαζόμαστε υπερβάσεις. Εφικτές μεν, όταν το ρόστερ δέσει και σίγουρα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα μικρό λάθος. Πρέπει να κερδίσουμε το Ρέθυμνο την Τετάρτη στις 5 ώρα στο γήπεδο της Αρτάκης και όλα τα παιχνίδια πλην βεβαίως Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού να τα παλέψουμε για την νίκη. Είναι εφικτό, είναι οι συνεδότητες, αλλά θα μετρήσει πάρα πολύ η ψυχραιμία, η δουλειά που θα γίνει από τώρα μέχρι σε 13 μέρες όταν θα παίξουμε εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ, έχοντας βέβαια κερδίσει το Ρέθυμνο, και όσο μπορούν πιο γρήγορα να εγκλιματιστούν τα νέα παιδιά μαζί με τον Ταπούτο, ακόμα περισσότερο σε μια ομαδική προσπάθεια που θα σώσει το γόητρο του δεύτερου μεγάλου κεφαλαίου του Πανιωνίου, που είναι το μπάσκετ μαζί με το ποδόσφαιρο φυσικά. Αυτά είχαμε να πούμε και για απόψε. Στα άλλα αθλήματα δυστυχώς είχαμε και εκεί ήττες, με το Πόλο να βρίσκεται σε πολύ δινή θέση μετά την ήττα πτυχίου εκτός έδρας, αλλά εκεί υπάρχουν και τα play out για τον υποβιβασμό, οπότε η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η καλή αρχή δυστυχώς δεν είχε το ξεκίνημα που περιμέναμε από τα παιδιά του Βάσου, αλλά θα δούμε και στη συνέχεια αν μπορεί το μοναδικό τμήμα από τον Εραστεχνή Πανιόνιο που βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συνεχίσει να βρίσκεται εκεί ψηλά. Εύχομαι σε όλους καλή τελευταία αποκριά, καλή καθαρά Δευτέρα. Δεν γνωρίζω αν έχουμε εκπομπή την άλλη εβδομάδα, αλλά και μέσω Facebook θα σας ενημερώσω αν θα γίνει η εκπομπή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να γίνει 8 η ώρα το βράδυ, και εύχομαι σε όλους καλή καθαρά Δευτέρα και πάντα δυνατά και ανέρυθρα. Καλό σας βράδυ.